Χειμερινός τουρισμός, το πάτε βήμα-βήμα, προσπαθείτε μέσα από την πολιτική σας ως Δήμος. Κοίταξε, βέβαια, είναι ένας στόχος ο οποίος νομίζω και εφικτός είναι και όλες τις προδιαγραφές έχει, νομίζω, κάθε Δήμος της Κρήτης, αλλά και στο Δήμο Μαλεβιζίου ιδιαίτερα, λόγω του ότι και η γεωγραφική θέση αλλά και οι υποδομές που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι η αρχή έχει γίνει από τους ίδιους τους επιχειρηματίες από την περσινή χρονιά. Φέτος όμως προσπαθούμε και εμείς ως Δήμος να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας προς αυτή την κατεύθυνση, είτε βοηθώντας από τη δική μας τη μεριά με τις απαραίτητες υποδομές και εργασίες που πρέπει να γίνονται για να πούμε ότι βοηθάμε. Για παράδειγμα, ο καθαρισμός της παραλίας της Αμουδάρας, που θεωρούμε ότι είναι μια περιοχή που μπορεί όλο τον χρόνο να φιλοξενεί επισκέπτες, είτε ξένους είτε ντόπιους. Είτε ένα απλό καλωσόρισμα όπως αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα από τα ξενοδοχεία της περιοχής, νομίζω ότι προσθέτουν σε αυτή τη φάση το κάτι παραπάνω ή αν θέλετε το κάτι διαφορετικό να πούμε σε σχέση με την... με το πολύ μεγάλο στοίχημα του χειμερινού τουρισμού, με την επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και με την επέκταση, τέλος πάντων, όπως τον ορισμό που μπορεί να δίνει ο καθένας για αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μας. Να σας πω, πολύ περισσότερο με ξαφνιάζει ο τρόπος που εσείς το βλέπετε και το προχωράτε αυτή την ώρα, κύριε Μποκέα, γιατί η κουβέντα περί χειμερινού τουρισμού το ξέρετε ότι καλά κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ της πολιτείας. Μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό και όταν εσείς λέτε ότι είναι εφικτός ο στόχος αλλά και με τη βοήθεια από το Δήμο, εδώ ίσως χρειάζεται να το πάμε και δύο βήματα παρακάτω για να δούμε πώς αυτή η βοήθεια κρίνεται, ποια είναι τα κίνητρα που μπορεί να δώσει μια δημοτική αρχή, ποια είναι τα κίνητρα που μπορεί να δώσει η περιφέρεια, ποια είναι τα κίνητρα που μπορεί να δώσει το Υπουργείο Τουρισμού. Έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο μιλώντας για κίνητρα για να δείτε πώς πολύ περισσότερο μπορείτε να το προχωρήσετε, να το αναπτύξετε. Το βάζετε νομίζω στη σωστή βάση το θέμα. Σίγουρα χρειάζονται κίνητρα. Σίγουρα χρειάζονται συνέργειες, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή, δεν μπορεί ο χειμερινός τουρισμός να στηριχθεί μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν μπορεί και ο Δήμος από μόνος του προφανώς να στηρίξει το χειμερινό τουρισμό. Χρειάζονται συνέργειες και ένα ολοκληρωμένο πλάνο, στρατηγικό σχεδιασμό για να είμαστε ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός για όλο τον χρόνο. Δώστε μου όμως. Θα σας πω μερικά πράγματα τουλάχιστον που εγώ νομίζω ότι πρέπει. Ναι. Να μπουν στην κουβέντα και αυτό, να αποτελέσουν. Αυτό θα ζητούσα, τα παραδείγματα και αυτά τα οποία εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά, έχοντας καταρτήσει ένα πλάνο σε ό,τι έχει κάνει με το Δήμο σας και το χειμερινό τουρισμό, το δικό σας το σχεδιασμό. Θα ξεκινήσω από τα απλά, κύριε Δουλγεράκη, νομίζω ότι η κουβέντα πρέπει να μπαίνει από τα πολύ βασικά. Καταρχάς, οι υποδομές και η καθημερινότητα σε ένα Δήμο που θέλει να είναι τουριστικός Δήμος, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, καθαροί δρόμοι. Καθαρά πεζοδρόμια, καθαρές παραλίες και γενικότερα ένας Δήμος ο οποίος είναι φιλόξενος στο κομμάτι τουριστικό. Σύνδεση της ενδοχώρας. Εμείς, ας πούμε, πολύ απλά καθαρίσαμε όλη την ακτογραμμή της Αμουδάρας και της Αρτισσικής. Ένας Δήμος που να φαίνεται να λειτουργεί και το χειμώνα και όχι μόνο το καλοκαίρι, θέλετε να πείτε. Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε συνηθίσει τουριστικούς Δήμους να τους βλέπουν να λειτουργούν μόνο από τον Απρίλιο, Μάρτιο και μετά, όταν ετοιμάζονται να υποδέχονται τις μεγάλες τουριστικές ροές. Εμείς κάναμε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτή την προετοιμασία και ξεκινήσαμε πολύ πιο νωρίς για να μπορούμε να έχουμε μια περιοχή που όταν θα επισκεφθούν οι πρώτοι τουρίστες, οι πρώτοι πελάτες, ξέρετε, και αυτοί είναι και καλύτεροι πρεσβευτές στη συνέχεια και όσον αφορά τον tour operator που φέρνει τους πελάτες αυτούς, αλλά και οι ίδιοι οι επισκέπτες που έρχονται με τις φωτογραφίες τους, με τη διαφήμιση που κάνουν οι ίδιοι μέσω social media. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δυνατό το κομμάτι αυτό. Σε ποια βάση συνεργαστήκατε όταν μιλάτε για συνέργεια με τους τουριστικούς φορείς εσείς φέτος και το εγγενιάσατε αυτό? Η συνέργεια έγινε στο εξής. Καταρχάς, καταγράψαμε τις ανάγκες τους. Οι ίδιοι μας περιέγραψαν ότι αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στην Αμουδάρα με τα καλάμια, τους τόνους των καλαμιών που είναι μπροστά από τα ξενοδοχεία τους, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε κάθε περίπτωση τιμά την περιοχή. Δεύτερον, προσπαθήσαμε να συνδέσουμε το τουριστικό προϊόν που παρέχεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας με την ενδοχώρα του Δήμου και με την τοπική οικονομία του Δήμου. Δηλαδή, το καλωσόρισμα, που είναι κάτι πολύ απλό, σας λέω, κύριε Δουλγεράκη, δεν είναι κάτι δύσκολο.
κάναμε ως Δήμος στους πελάτες αυτούς αποτελούταν από τοπικά προϊόντα της περιοχής, από γυναικείους συνεταιρισμούς που κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά στις περιοχές τους και χρειάζονται την εξωστρέφεια, χρειάζονται τη σύνδεση αυτή με τον τουριστικό τομέα και φέραμε σε επαφή, αν θέλετε, αυτούς τους πελάτες αφού με τη σύμφωνη γνώμη των ξενοδόχων και των διευθυντών ξενοδοχείων να γνωρίσουν την τοπική γαστρονομία, να γνωρίσουν την τοπική κουλτούρα, τοπικά συγκροτήματα χορευτικά. Ξέρετε, να νιώσουν λίγο την αυθεντική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει ο προορισμός. Μα έχει μια άλλη δυναμική ο χειμώνας ούτως ή άλλως στην Κρήτη και είναι εξίσου δελεαστικός. Απλά δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να το περάσουμε έτσι όπως θα έπρεπε. Ναι, είναι αρκετά δελεαστικός και έχουμε και πραγματικά και τις δυνατότητες. Δηλαδή, και ο καιρός καταρχάς δεν είναι ένας βαρύς χειμώνας. Δεύτερον, υπάρχουν οι πραγματικά πολύ ωραίες διαδρομές στις ενδοχώρες της Κρήτης και ειδικά στο Δήμο Μαλεβιζίου, νομίζω ότι και οι κοντινές αποστάσεις αλλά και τα όμορφα χωριά, τα περιποιημένα χωριά που υπάρχουν στην περιοχή μας, το πλούσιο περιβάλλον. Έτσι, ιδανικά θα θέλαμε για παράδειγμα και ο Αλμυρός να είναι επισκέψιμος και αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει στο στόχο μας, δηλαδή να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής τουριστικά χωρίς να το ταλαιπωρούμε και χωρίς να το, αν θέλετε, να το βάζουμε όλα στον τομέα της εκμετάλλευσης αλλά κυρίως της αξιοποίησης. Και νομίζω ότι τα πρώτα βήματα πάντα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να στεκόμαστε στα απλά, στα βασικά που μέχρι τώρα ή δεν έχουν γίνει ή δεν γίνανε με την κατάλληλη προσοχή, να βάζουμε το λιθαράκι μας και να προχωράμε. Κύριε Μπουκέα, οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν θα είναι και οι μοναδικοί για τη χειμερινή περίοδο ή υπάρχει μια συνέχεια? Όχι. Ξεκίνησε ουσιαστικά, γενιάστηκε η φετινή τουριστική περίοδος, υπάρχει συνέχεια. Από ό,τι έχουμε μιλήσει και από τους ξενοδόχους που έχουν επενδύσει στο χειμερινό τουρισμό, οι ροές αυτές θα αυξάνονται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και επειδή δεν θέλω να αδικήσω και την προσπάθεια που έγινε το προηγούμενο έτος, σας απλά αναφέρω ότι και πέρυσι, από πέρυσι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Απλά θέλουμε ο Δήμος φέτος να έχει μια πιο ενεργή συμμετοχή σε όλο αυτό. Και αναφερθήκατε και σε κίνητρα. Τα κίνητρα είναι μια. Μα αυτό είναι το βασικό, γιατί πολλές φορές έχουμε πει. Είναι πάρα πολύ καλό να διαφημίσεις το προϊόν το οποίο παρέχεις και τις υπηρεσίες και όλα τα υπόλοιπα του τόπου σου χειμώνα καλοκαίρι. Είναι καλός διαφήμιση. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να δεχθώ ότι, ξέρετε, η τουριστική πολιτική αναλώνεται μόνο στις επισκέψεις, στις διεθνείς εκθέσεις και κάνουμε όλοι γύρω, δεν λέω ότι δεν είναι απαραίτητο, αλλά κάνουμε όλοι μαζί κάποια ταξιδάκια και μετά γυρίζουμε πίσω, καθαρίζουμε, επουλώνουμε μια πληγή, μια λακκούβα, καθαρίζουμε πολύ ένα σωστά ρεματάκι. Νομίζω ότι χρειάζονται κίνητρα και από το Δήμο και από το Υπουργείο. Δώστε, ρε παιδιά, εκείνη την δυναμική που χρειάζεται ώστε ξενοδοχεία να μείνουν και να μπορούν να πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους. Δώστε ως δημοτική αρχή εκείνο το κίνητρο που δεν ξέρω αν μπορεί να λέγεται δημοτικό τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει να δώσει την όθηση ώστε να μπορέσει να προχωρήσει, να ξεπεταχτεί. Αλλά βοηθήστε έτσι ώστε ως πολιτεία να τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί στέκομαι εγώ, δεν ξέρω εσείς τι λέτε για κίνητρα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας 100% και αυτό είναι το νόημα, ας πούμε, όταν λέμε ότι μπορούν να γίνουν συνέργειες. Εδώ χρειάζεται συντονισμός όμως, κύριε Δουλγεράκη, χρειάζεται συντονισμός μεταξύ ιδιωτικού τομέα, αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και κυβέρνησης. Μπορούμε να μιλήσουμε για το επίδομα ανεργίας που μπορεί να γίνει επίδομα εργασίας κατά τους χειμερινούς μήνες. Μπορούμε να μιλήσουμε για την ενίσχυση των Δήμων σε σχέση με την απαξιοστική κάλυψη, να επεκταθεί σίγουρα και να μεγαλώσει και το ωράριό της. Γιατί είναι γι' αυτό σημαντικό, έτσι, όταν μιλάμε για τουρισμό θα πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα έχουμε ένα ασφαλή τουριστικό προορισμό, αλλά εδώ χρειάζεται και ενίσχυση προς τους Δήμους από τα κονδύλια, από τις ΚΑΠ που έρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε πραγματικά σε αυτό το πολύ μεγάλο κόστος, την επιμήκυνση, ας πούμε, της ναυαγωγικής περίοδου, που πραγματικά, σας το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, είναι ίσως από τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να έχει ένας τουριστικός προορισμός λύσει και διασφαλίσει. Και επίσης, από τη δική μας τη μεριά, αυτό που εμείς θέλουμε να συζητήσουμε είναι τα κίνητρα που μπορεί να είναι, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, δημοτικά τέλη ή οτιδήποτε άλλο, ή αν θέλετε μια καλύτερη καθαριότητα, μια διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με το πώς όλο το χρόνο
θα φροντίζουμε έτσι ώστε οι περιοχές αυτές. Το είπατε. Να... Ένας Δήμος ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και όχι να αναπαύεται τους χειμερινούς μήνες. Από την αρχή είσαστε σαφέστατος. Εσείς τι κίνητρα δώσατε από τη δική σας την πλευρά ή πώς συνεχίσατε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρυσι και φέτος του δίνετε μια άλλη διάσταση? Κυρία Δουλγαράκη, εμείς φέτος δεν μπήκαμε στη συζήτηση των επιπλέον κινήτρων με τους ξενοδόχους, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό ακόμα. Είμαστε στη φάση, στην αρχή μια συζήτηση για το rebranding του Δήμου Αλεβιδίου σχέση με το τουριστικό κομμάτι και το σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Αυτό πολύ πιθανό να γίνει την επόμενη χρονιά και να γίνει και μια συζήτηση που θα ξεκινήσει άμεσα για την επόμενη χρονιά. Διότι αυτά, ξέρετε, θέλουν και το χρόνο, θέλουν την ορίμανση, θέλουν τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως που δώσαμε, κάναμε σαφές στους επιχειρηματίες της περιοχής, είναι το ότι εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα τους, ό,τι χρειαστούν σε σχέση με τις απαραίτητες υποδομές, σε σχέση με το πώς θα εμφανιστεί η περιοχή το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό, αν θέλετε, ήταν και κάτι το οποίο ζητούσαν και περισσότεροι ξενοδόχοι. Mm. Δεν υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις, δεν υπάρχουν, ξέρετε, αιτήματα από τους επιχειρηματίες της περιοχής που να, αυτή τη στιγμή να μας ζητάνε, ας πούμε, κάτι πιο ελαφρύ σε σχέση με τα δημοτικά τέλη. Αυτό που κυρίως μας ζητάνε είναι να μπορεί ο Δήμος να διασφαλίσει τα απαραίτητα, τα καθημερινά. Αυτά που ένας επισκέπτης φεύγοντας από το ξενοδοχείο δεν θέλει να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, δεν θέλει να αντιμετωπίσει βρώμικες περιοχές, κάδους με σκουπίδια, περιοχές που δεν είναι περιποιημένες γενικά. Εγκαταλελειμμένες περιοχές. Χειμερινής περίοδου, εικόνες που βλέπαμε. Αυτή ήταν η πρώτη μας, αν θέλετε, συζήτηση και ήταν και το πρώτο στοίχημα που δώσαμε, να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι. Μα ούτως ή άλλως, όταν μιλάτε για διαβούλευση, έχετε βάλει στο παιχνίδι και άλλους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο επιχειρηματικός κόσμος που ασχολείται με τον τουρισμό, είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος ο οποίος δίνει τη δική του την δυναμική, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο πολιτισμός, είναι η ενδοχώρα του Δήμου, είναι όλοι αυτοί οι σύλλογοι πολιτιστικοί, όπως επίσης και οι γενικοί σύλλογοι που δίνουν μια άλλη δυναμική. Και όταν αυτό το πράγμα καλά ανακυκλώνεται, σημαίνει ότι το πράγμα θα πάει και πολύ καλύτερα. Έτσι, νομίζω ότι το είπαμε και πριν, κυρία Δουλγεράκη, όπως το περιγράφετε, είναι και η πραγματικότητα σε ένα Δήμο τουριστικό. Θα πρέπει δηλαδή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι οι partners, ας πούμε, σε ένα Δήμο να είναι σε απόλυτο συντονισμό και σε μια συνέργεια συνεχή. Διότι δεν μπορεί να απέχει από το τουριστικό προϊόν ο πολιτιστικός σύλλογος, δεν μπορεί να απέχει ο ιδιωτικός τομέας, είτε μιλάμε για καθαρά αμυγός τουριστικό τομέα, είτε μιλάμε για τις επιχειρήσεις που υποφελούνται από τη δραστηριότητα του τουριστική. Μπορεί να είναι ένας παραγωγός, μπορεί να είναι άνθρωποι που τυποποιούν στην περιοχή πράγματα, μπορεί να είναι η πολιτιστική, τα σημεία πολιτισμού της περιοχής, τα μουσεία μας. Άρα όλο αυτό θα πρέπει να υπάρχει σε ένα συντονισμό, να υπάρχει μια συνέργεια, και νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το κομμάτι παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Μάλιστα.